πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Πρέπει να βγάλουμε μία απόφαση, παιδιά. Να δώκουμε τις 40.000 του Τσαρούκα ή να περιμένουμε πότε να δώξει του θείου να πάει. Αν περιμένουμε πότε να πεθάνει ο θείος... Θα περιμένουμε στον αιώνα τον άπαντα. Μας πελάνε ούλους, θα μας ποφκάνει, θα μας θάψει πριν που γίνω. Ναι, αλλά αν δώσουμε τη δουλειά στο Τσαρούκα, πώς θα τον πληρώσουμε. Μπρος κρεμός και πίσω ρέμα. Η μόνη μας επιλογή είναι να πείσουμε τον Τσαρούκα να του δώσουμε τα λεφτά ύστερα. Άμα πεθάνει ο θείος, τι θα είναι 40.000. Ψίχουλα. Peanuts. Όχι, 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 το πράγμα είναι λίγο δύσκολο. Νομίζω ο Τσάρουκας θα δεχτεί. Θέλετε να προσπαθήσω να τον πείσω εγώ τον κύριο Τσάρουκα. Και πώς θα τον πείσεις εσύ. Γυναικεία χαρίσματα. Μάνα μου ρε χάρινε μου τι. Μάνα, είδες τη ρε μάκη. Για να μας παίξει όλους που θες. Τι κοροϊδεύεις, Τζίμι. Οι γυναίκες έχουν τα δικά τους όπλα. Το δικό σου όπλο για εμάνκωσεν, για τυρνιά σφαιρά. Έτσι τόσο καιρό μου μάζεσαι, μάζεσαι, τούτε αρσενικό σύλλος δεν γύρισε να σε δει. Μη δίνει σημασία, Φλωράνς. Είναι από τη ζήλια του που μιλά έτσι. Σιγά το Μάρλο Μπράντο. Παιδιά, το θέμα δεν είναι ο Τζίμις ή Φλωράνς. Το πρόβλημα είναι πως θα πείσω με τον Τσάρου Καν. Τι βράτο. Γεια σου, ρε Τζίμι, καλά που σου κλεί. Να μου βρες, ρε Τζίμι. Πώς θα πείσουμε τον Τσαρουκά. Εσύ να μου πεις. Θα του τάξουμε ότι θα γίνει και εκείνος ένας από τους κληρονόμους. Welcome to the club. Άλλος κληρονόμος ρε. Ένα πάω κάνουμε κόμμα όπως πάνε. Ρε, μα αφού ένα ακούτε ένα που θα τα λέω. Θα του τάξουμε. Έτσι να γίνει που τα αλήθεια. Κάνε το λίγο λιανά να δω. Σου το κάνω. Θα του τάξουμε ότι θα του δώσουμε το 2% που την κληρονομιά. Αν πεθάνει ο θείος ύστερα, δείχνουμε του άλλα τον άλλο. Κόφκουμε του φόρους, ΦΠΑ. Τώρα να του δώσουμε 5-6 χιλιάδες μόνο. Να έχουμε το Τσαρούκα να μας περιπέζει. Λίγο πολύπλοκο το σχέδιο, αλλά σαν να είναι καλό. Τι λες, κύριε Δότη. Φαίνεται καλό. Εσύ είδες πως είναι η Φλωράνς. Εγώ πολύ φοβούμαι μήπως θυμώσει ο κύριο Τσάρουκας όταν ανακαλύψει το κόλπο και μας δολοφονήσει όλους σε ψυχρό. Όχι, μην έχετε τέτοια έννοια. Θα γίνουν όλα βάσει σχεδίου. Με υπογραφές θα κάνουμε συμβόλαιο. Και νομίζεις ότι θα σεβαστεί τον νόμο Τσάρουκας. Γιατί γίνος χρεώνει η ΦΠΑ. Σωστά. Άγουρε, άμα παίζουν λίρες, πιάνουμε και body card. Πάμε στο Μεξικό. Σιγοκαλύζουμε την περιουσία και άει στο Τσάρουκα να μας βουρά από πίσω. Όχι, όχι, να βρούμε τρόπο. Φτάνει να γλιτώσουμε από το θείο. Ωραία. Αν είμαστε σύμφωνοι, πάω να ετοιμάσω το συμβόλαιο. Συμφώνει, ρε, συμφώνει. Να σκοράσει ο θείος περκίδουμε και τα χρώμα να έχει το 20 λίρο. 20 λίρο. 20 λίρα θέλει να πει, Τζίμι μου. Ωραία! Άντε, Φλωρεντία, πρώτη τάξη να σχολάσει. Τι βλακίες λες πάλι, Τζίμι. Φύγε και να έρθει ο Τσάρουκα λαλούμε. Εγώ θέλω να μείνω. Κόρη, το ανθρώπου φακάς του κέντρο. Φύγε περκί κλείσουμε τη συμφωνία να με σε διδάμε και να φουτούνιαστεί πάλι. Καλά σου λέει ο Τζίμις. Δεσποινής Φλωράνς, είδατε τι μου τρώνε.
Και καλό. Τούτες οι δουλειές. Είναι δουλειές για ανθρώπους, όχι για γενέτσες. Καλά, καλά. Θα είμαι στην κουζίνα. Άντε. Μπρά. Να σου πω. Ναι. Θα μας έρθει κακώς να μην του βάλουμε ιδέες. Ναι, ναι. Καλώς τον κύριο Τσάρουφκα. Έλα μέσα, κάτσε. Έγα Τσάγκου. Λοιπόν, συμφωνείτε με όσα σας εξήγησα στο τηλέφωνο? Εμένα μας καλεί και μ' αρέσκω, αλλά να σου κάνω το χατήρι για ένα λόγο μόνο. Ποιο? Αρέσκει μου σιόρ να είμαι και εγώ μέλος μιας οικογένειας. Να έχω και εγώ ένα θείο να τον κληρονομήσω, γιατί... Εμένα που με θωρείς, είμαι ορφανός. Και αγνώστου πατρός. Και να μου πεις εμένα την τύχη μου. Με μάνα πετσίρι πελαξούμενος. Με συγκίνησες μας, κύριε Τσάρουκα. Και παρόλα αυτά, κύριε Τότη μου, ο κύριος Τσάρουκας εδιέπρεψε εις τον τομέα του. Καλό. Κατά παντού. Ξέρεις αγορές που έκαμα. Αλλή μόνο. Ξεκίνησα με τα δυο μου τα τσέρκα. Σύστερα. Ύστερα συνέχεια με ένα τσακούι, κανένα κυνηγετικό. Έφτασα να δω που είμαι σήμερα. Πρώτο όνομα στην πιάτσα εδώ πέρασε ο Θεός. Τώρα έχω και αυτόματον και πόμπε και ποούλα. Και δουλειά μπορεί εκεί. Έχει τόση πολύ δουλειά, σιόρ. Καλό. Αφού να φανταστείς, έχει φορές που κάνω και ρίστα αναμονής. Όξα ο Θεός, δεν έχω παράπονο. Μπράβο σου, κύριε Τσαρούκα μου. Και ισανότερα. Λοιπόν, συμφωνείτε. 2% είναι εντάξει. Εγκαλά. Εγκαλά. Αυτά είναι να κρατήσεις το λόγο σου. Το παν εν ολό στα δρόπο. Αλίμονον, κύριε Τσάρουκα. Όχι, δηλαδή, αν κάνεις πως να μου γελάσεις, κόκκο σου τη σιρήνα. Παρακαλώ, δεν είναι ανάγκη να μπείτε σε λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Θα κρατήσουμε τον λόγο μας. Και ζωή σε λόγου μας. Λοιπόν, όταν που μην είσαι τώρα είναι να γνωρίσω το θείο. Να γνωρίσεις το θείο. Είναι που θέλει, ρε. Όποιον βρίσκω πρώτο μου να τον καθαρίζω. Αν πάρει φορά κατήσι μας. Πρώτα πρέπει να γνωρίσω τον άνθρωπο, να οδώ, να δω τον τρόπο να προχωρήσω. Η κάθε περίπτωση είναι και διαφορετική. Πρώτα πρέπει να δω τον πελάτη. Καλά, να σου δείξουμε φωτογραφία, ναι, γίνεται. Μα, αγώναις, θέλω να γνωρίσω κιόλας το θείο μου. Είναι τέλος, ένα κληρονομίζω έτσι, χωρίς να ξέρω η φάτσα του. Ένα θείο που τον έχω. Νομίζω δεν είναι καλή ιδέα. Τα που θέλεις να πεις, ρε. Α, είναι και σου ιδέες, ρε. Καλύτερες, ο ξανά ο πεις, είναι τέλος να κάνουμε δουλειά. Προσέξε πολλά καλά για κάτι τύπου σαν και σένα. Έχω τους για μπουκόμα. Ό,τι πείτε, κύριε Τσάρουκα, με παρεξηγήσατε. Θα το διευθετήσω αμέσως. Έτσι, μπράβο. Σούζα, είναι καλέ να κάνω δουλειές με σώζι. Εγώ που με θωρείς, είμαι... Είσαι ορφανός. Ορφανό, ναι, αλλά ο πιο σπουδαίων εξιάζεις το. Ποιον? Είμαι και το πιο γλυδωρόν πιστόλι. Πρώτο όνομα στην πιάτσα. Και πρώτον τραπέζι μπίσταν ο Τσαρουκάς μας. Όπου να είσαι να έρθει και ο κύριο Τσάρουκας, κύριε Σάβα μου. Α. Μάρκης είναι, μετά νιώσου λαλείς. Ποιος είναι τούτος ο Τσάρουκας, είπαμε, Μάκη. Είναι ο εξολοθρευτής που σου είπα, κύριε Σάβα μου. Σκοτώνει ποντικούς, κατσαρίδες και ό,τι άλλο νεύρει σαν... Εμούχτη μου να έρθει. Ο Μένες δεν καθόλου σωρά, αφού στέλνει τον το... Το υγειονομείο του Δήμου. Μπράβο, ναι. Άκουσα ότι στην περιοχή μας και κάνουν εκστρατεία καθαριότητας. Περίεργο, ρε, Μάκη μου, ρε. Πώς το πάθασαι, ρε. Συνήθως τούτοι θέλουν. Αν πας με εκλογές, ρε, κοντεύκουν εκλογές, λαλείς. Καταλάβεις. Τούτοι όλο να τρώσει. Φόρος για το ένα, φόρος για το άλλο, φόρος για το υποστατικό νημίς, φόρος για το σπίτι νημίς, φόρος για το άλλο, φόρος για τούτο. Εστραγγίσαμε, ρε παιδί μου, εστραγγίσαμε μας, δηλαδή ρουφούν το γέμα μας. Κατάλαβες. Αχ, μάνα μου. Φόνος ο φόρος, Μάκη μου, φόνος! Ούτε μέντιουμ να ήσουν, κύριε Σάβα. Μέντιουμ. Θέλω να πω, είστε μου και εμένα ο λαρκασμός του απογοητευτικού. Έκοψε μου τα πόθηκια μου, κύριε Σάβα. Έκοψε μου τα πόθηκια μου. Φόνος ο φόρος. Φόνος. Και ακόμα που είσαι, Μάκη μου. Ακόμα που είσαι. Τα καλά είναι αυτού. Τα καλύτερα. Τα χειρότερα θέλω να πω. Σαν τα νόθηκα και εγώ. Μα θέμα που πιάμε τώρα. Ως γεγονός, μακάβριο θέμα που πιάμε. Α,
άστα να πάσει, ρε Μάκη. Μα πότε να έρθει τούτος ο... πώς τον είσαι. Ο Τσάρουκας. Α. Α. Άκου του, συντηφωνή. Καλώς τον κύριο Τσάρουκ. Έλα μέσα. Να σου συστήσω το θείο. Κύριε Σάβα, ο κύριο Τσάρουκας. Χαίρο πολύ, κύριε Τσάρουκα μου. Ο εξολοθρευτής που σου λέει να αφήνει κουνούπιν ούτε για δείγμα. Είναι έτσι. Λοιπόν, είμαστε τίποτα τώρα σκηνή. Έχει τόσα χρόνια που κάνουν τη δουλειά και κανένας δεν μου κάνει παράπονο. Ενώ πίσω τόσο να κάνουν παράπονο. Μιλούν οι πεθαμένοι. Ο κύριο Τσάρουκας είναι ο πρώτος στη δουλειά. Δεν αφήνει ούτε κατσαρίδια, ούτε κουνούπιν. Ένα αφήνει πλάσμα ζωντανό, όσο γιος ποντικούς, εσύ σου λαλώ τίποτε. Καλά ρε Μάκη, και εσύ κανή ρε, κανή. Να κάνουμε με το διαφημιστικό διάλειμμα στην τηλεόραση τώρα. Αν είναι καλός ο άνθρωπος, όπως είπες, να έρχεται πιο συχνά να μας καθαρίζει, κατάλαβες, στο κάτω-κάτω, έντσι μούχτινε. Αφού είπαμε ότι στέλνει τον το υγειονομείο της γειτονιάς, είναι έτσι, κύριε Τσαρουκά. Έτσι, ό,τι πεις. Λοιπόν, κύριε Τσαρουκά, μα τα εργαλεία σου, πού τα. Τα εργαλεία μου. Ναι, σιωρ, τα εργαλεία σου, τα φάρμακα σου, οι ψεκαστήρες σου, οι μασκούες σου, οι πομπούες σου. Κύριε Σάβα μου, ο κύριο Τσάρουκας ήρθε σήμερα για να δει το χώρο. Ένα τέλη ημέρα για να ψεκάσει. Μάλιστα, ναι, έτσι, μάλιστα. Κύριε Τσάρουκα. Έτσι, ό,τι είπες είπα. Άμα έτσι, κάτσε κύριε Τσάρουκα μου, κάτσε εγώ ψού και καμιά κουβεντούα. Μάκη. Πήγαινε φέρε κανένα γλυκιστικό ρε, ζεράσμα του ανθρώπου. Επειδή είπε βιαστικός ο κύριος. Κάνε γλύωρα ρε. Είναι ανάγκη. Ακατάχνοτα κύριε Τσαρουκά μου, ακατάχνοτα. Εσείς με ένα πακλαβάνε να μας κάλετε που κοζά μου βάσανο με ζάτα μου γιούθκια. Ζζζζζζζζ. Ούλη μέρα βάσει κελέ μας και να σκεφτούμε τώρα εμείς έναν γεραστικό. Εξάλλου ένα Μάκης που να τα πληρώσει. Είναι έτσι Μάκη μου. Ναι κύριε Σάβα μου. Το λοιπόν πάω εγώ. Άτε ρε. Άτε. Γιατί δεν κουραλείς κύριε Τσαρουκά μου, δεν τσέβαστο μου ψηλά πάνω μου. Έτσι που λάδεις. Βάσανο μεγάλο μετά τα κουνούπια. Ρουφούν το γεύμα μας σιώ. Αφού που το κνίστου κνίστου, εύκαλα κάτι τσούνες έτσι μεγάλες όπως το δεκασελίνο των παγιών. Μεγάλο βάσανο πράγματι, αλλά με ένα έχεις σένια. Εγώ να σε ευκάλω που αβάσανα σου τι χάνα μου καταλάβεις. Αχ, μάνα μου, να τα μόνον τούτα τα βάσανα μου κύριε Τσόρκα μου ήταν καλά. Τι τα έννοιας έχεις εσύ, μπορώ να σε λέω θείο. Να με λαλείς ό,τι θέλεις. Φτάνει να μην μου ζητήσεις και εσύ τίποτε άλλο. Είναι τα τίποτε άλλο δηλαδή. Ριάλια, όπως μου ζητούν και άλλοι. Α, ποιοι άλλοι. Ούλους, που μητσίνος μεγάλο, κιάε, φόρους, αποχετευτικό, ρεύμα, νερό, ως τα αρφοτέχνια μου. Έναν ύψα τούτα. Α, μόνο τα ριάλια μου θέλουν. Αν παζενή ιδέα σου, θείε μου. Μα ποια ιδέα μου, ποια ιδέα μου. Τούτη ούλη που θωρείς, εν ούλη μέρα που πάνω θυκό μου, πάση κελέ μου, κατάλαβες, συνεχές ώρα, μόνον τα ριάλια μου θέλουν λαλό σου. Βαρύθηκα τους, έμπορο, εστραντζίσαμε γε μου κατά Θεόν. Με άλλο βάσανο πράγματι. Βάσανο σκέτο, ρουφούν το γέμα μου λαλό σου, όπως τα τσιβίτσα. Όπως τα τσιβίτσα, Τσιβίτσα που σου είπα, ελίο. Τώρα που είπα τσιβίτσα, πε μου εσύ σε κανένα φάρμακο έτσι για τα τσιβίτσα. Κάτι μπορεί να γίνει, θείε. Άκου να είσαι, θείε. Αν θέλεις, κάτι μπορώ να κάνω. Ξέχαστο, γε μου, αστιεύκου μου, το γέμα μου τώρα. Άκου να είσαι, αν θέλεις, θείε. Εγώ ποτίζω τους λένε και πάνε από ποσή πόρτα. Εντάξει, κομμένα πιον, και τα δανεικά και τα μπαξίσια. Είναι τώρα συμπεριφορά, ότι συμπεριφορά απέναντι στο θείο τους. Ως γεγονός, σε συμπεριφορά, να με βασανίζω γέρον άνθρωπο και άρρωστο. Είσαι άρρωστος, α. Ού, που αρρώσκες άλλον τίποτε, σαν να σε κάνω τη συλλογή. Και τούτοι αχαήρευτοι, με το ζόρι να μου φέρουν ένα ποτήρι νερό να πιω. Άγω να είσαι, εγώ μιλώ σου ίσια. Αν θέλεις καθαρίζω τον μέσα και λεπτά, ώσπου να είσαι να πεις. Είναι τα τρόπος εν τούτος, όλα. Τα παλιόπαιδα. Συγγνώμη κιόλας, κύριε Τσάρουκά μου. Τούτη δουλειά να πάει πακέτο με την άλλη. Ήνταν που θέλεις να πεις. Θέλω να πω ένα μούχτι, όχι αύριο να έρθει και εσύ και να μου ζητάς τα μαλλοκέφαλα μου. Για σένα, θείε μου, μούχτι. Λοιπόν, α προχωρήσω. Άντε ρε, αστιεύκο ρε. Γέμα μου ρε, τώρα το γέμα έγινε νερό, δεν μπορώ ρε. Ένα ησυχάζει και λες. Άιστο, ξέχαστο. Εξάλλου, έχω τους δαμές έτσι πως κολλούμε, σκοτώνω και εγώ την ώρα μου, κατάλαβες. Ένα μάθημα, πάντως θέλουν το.
Μένεσαι σένια και ένα μάθημα θα τους το δώκω. Θα τους κάμω να συναγλύφονται, να κοντοστέκονται, να στέκουν σούζα μπροστά μου για να τους σύρω μια μπακίρα. Για μένα δεις βασανό. Ό,τι πίστηκε, πάντως εγώ... Άντε ρε, σταμάτα το γινά, αφού είπαμε, ναι, έκαμα με ένα αστείο. Τέλειωσε την άλλη δουλειά πρώτα και ύστερα θωρούμε, ναι, δαμε να είμαστε, έτσι να χαθούμε. Όχι βέβαια. Μα για είναι τα δουλειά λαλείς. Εν είπαμε να έρθεις αύριο να ψεκάσεις να φύγουν οι σκνίπες, τα κουνούπια και οι κατσαρίες που την αυλή. Εξιάσα τέλεια. Το λοιπόν θύε. Αύριο πριν πρωί είναι να με δαμε. Μπράβο, μπράβο. Το λοιπόν να πάω πάνω εγώ, ξέρεις, και μια δαμε, όχι να αφήσα. Να ξανάς, να ξανάς το ρε. Δε μας καρούει ρε. Δαμέναμε. Όχι ρε, πελάντησε μας. Μας. Καταντήσουμε να σκοτώνουμε τσιριβίλες. Ποιος, εγώ, ο ξυλοθρευτής. Τι και βάζουν το στην πιάτσα, είναι να μας πιάνουν όλοι στο μαϊτάπι. Να μπορέ τσαρουκά, να μου γίνει. Είναι να μπορεί να γίνει. Η δουλειά αλλά πότε να γίνει. Το θείο είδες το. Να μου σκέφτεσαι. Είμαι και η δουλειά άγκυρο ρε. Άγκυρο η δουλειά, είναι καταλαβα ρε τσαρουκά, συμφωνήσαμε. Δεν μπορώ ρε Μάκη. Είναι να μπορεί μπορείς δηλαδή, εσύ φτάσεις με το συμπάθιο και δεν μπορείς. Ακούεις το γέρον, το φαρσό και εδώ. Πρόσεξε, είναι όλο που μιλάς για ο θείο, ναι, καταλαβες. Εγώ πάντως, εν τον τζίζω. Καλά ρε κουμπάρε, κοινά όλα που μας έλεσε ψευκές. Πρόσεξε τα λόγια σου καλό που σου θέλω, εγώ ούτε ψέματα άλλο, ούτε φοβούμαι κανέναν. Εγώ ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν το κάνει καρκιά μου ρε. Α, δεν το κάνει καρκιά του λέει. Ο δολοφόνος με τη χρυσή καρδιά, ρε με πέλανε στέλια. Με με σουξουλά, σε καταλαβες. Με με σουξουλά ρε. Γέρον άνθρωπον κι άρρωστο. Καλά ρε κουμπάρε, ακούσεις τις λαφαζανιές του γέρου τώρα. Όχι του γέρου, του θείου. Και εγώ θείο μου είπε να του γάλω. Έτσι αρουκά, η θείος η όη δουλεύει και μας όλους ψηλό γαζί. Εγώ σου λέω ένεχει τίποτε τούτος, ούτε πονόδον τον ένεχει. Εγώ πάντως εν τον καθαρίζω πάει τέλειος, εν επήρα την απόφαση μου. Έτσι αρουκά, εν να πιες πολλά ρε αλλιά ρε κουμπάρε, εξίασες ρε κουμπάρε. Έμε κοφτή ρε πάρει αλλιά. Το γέμα νερό δεν γίνεται ρε. Θα πεις του θείου μου ότι αύριο το πρωί να μετάμε. Του θείου σου. Ναι ρε, του θείου μου. Θα πεις του θείου μου ότι αύριο πρωί πρωί είναι να μετάμε. Άντε, γεια. Αγία μου κακό που πάθαμε. Δεν και να μας μείνει αγαπημένο της αγαπημένης αγαπημένης. Έτσι μου λέτε. Ο τσάρουκας είναι μαρτούι. Χαλήν να τον πατήσεις. Λυπήθηκε το θείο, θέλεις να πεις. Λυπήθηκε το θείο, δεν λες τίποτε. Αφού λυντρώ να μάσαι. Και ο θείος. Και τι θα κάνουμε με το θείο. Και εν άρρωστος ο θείος. Και εν κρίμαν ο θείος. Ρε, λαλή να του μείνει κανένα να είπει τούτου. Ντά είπει να του μείνει. Όπου γεννάσαι να το ξιάσει τούτος. Εν να φέρει τον νόντου και να κατεβεί. Προητός δάμε να θέλει να στείλει το θείο. Εις τόπον φερόν, αμήν. Πάντως ρε κοπέλια, εγώ την κουβέντα φοβούμαι την πολλά. Τούτος κατά που τα λαλείς, έκαμε τα πλακάκια με το θείο. Ατερέντζι μη πλακάκια και πλακάκια, τούτος η ριάλια που θέλει ξα πλακάκια. Εν ήξερες την παροιμία που λαλεί κάλλιον πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρι. Mm. Μήπως όμως Μάκη μου, δεν είναι καλύτερα να εμπιστευτούμε το τσαρούκαν πάλι. Μήπως είναι καλύτερα να αποταθούμε αλλού. Μα ξανά που διάρκει. Μα πάλι αγγελίες. Είχαμε πολλές απαντήσεις στις αγγελίες που βάλαμε τότε. Τις έχω όλες εδώ, κάτι θα βρεθεί. Ωραία. Αν ευκείται τόσο πλανό κάρτος όπως τον άλλο, να μπορούμε να βρούμε ένα άλλο μπάλι. Συναχτήκαμε πολύ γανωσα ρε παιδιά. Να τραβούμε τα μαλλιά του κεφαλή μας στο τέλος. Τζίμι, περίμενε. Νομίζω αξίζει τον κόπο να δοκιμάσω. Ριάλια πολλά, αξίασες. Ριάλια, ριάλια και πούντα. Άντρε, το δικαίωμα. Σε απάντηση της αγγελίας σας, θέλω να σας πληροφορήσω ότι είμαι εκπεπιθήσεως νεκρόφιλος. Και ότι θα ήθελα να γνωριστούμε και ότι ήθελα να προκύψει. Από το κακό στο χειρότερο. Τούτος έγινε τα σκουπίδια, παρακαλώ. Εντάξει, παρέι. Εμπιστευτικά, γρήγορα και αποτελεσματικά. Εξολοθρεύω όλων των ειδών δίποδα, τρίποδα και τετράποδα. Ειδικές τιμές για οχταπόδια και πολύποδα. Τούτος είσαι στην αριθμητική σύζυγη. Δεν είμαι κανένα νούμερο που να μαζεύει. Παρακάτω. Αν κατάλαβα καλά τι ζητάτε ακριβώς, είμαι το κατάλληλο πρόσωπο. Γρήγορα, αθόρυβα, αποτελεσματικά.
Και δεν κατάλαβε καλά. Και είναι το κατάλληλο πρόσωπο και φέρει κανέναν το μοχτώνο και ψαλέψει μας. Έπια το point μας, καρούθκια. Δώστε το σύνθημα και να του τα κόψω τα πόθια του δίποδου που τλαλείτε. Όχι παίζουμε. Εν παίζουμε. Έθελε άλλη σκέψη, κύριε Δότη μου. Σκέβασε παρακάτω. Είναι η τελευταία του τι. Είναι η τελευταία σκέβαση. Την πέτυχε είναι τυχερή. Παρουσιαστείτε στην κεντρική αστυνομία στις επόμενες 24 ώρες μαζί με την ταυτότητά σας. Τελευταία είναι τυχερή, α. Αστυνομία πλέον. Αν είναι κακό και εξόριστο, ρε. Στην ατυχία μας τουλάχιστον εφανήκαμε και μια φορά τυχερή. Ας είναι καλά ο Τζίμις με τις λαγίες του. Ποιες λαγίες, ρε Κελί. Δεν θυμάσαι όταν σε ρώτησε ο αστυνομικός σε ποια δίποδα αναφέρεστε, του είπες την αράχνη. Και όταν σου είπα ότι η αράχνη είχε έξυπο αβιέση, του είπες. Είσαι ένα ορθόγραφος. Μπράβο, ρε Τζιμούι. Κατάφερες τα όμως και απάλλαξε μας ο αστυνόμος. Λόγω προμελετημένης βλακείας, είπε. Εν καλή που σας εγκλήπαρα, έχετε ρε παράπονο. Πού είσαστε ρε, Μάικι, Λάντς, Κέλλη. Αν τους θέλεις έτσι κανένα. Θα κάνω πανέτικα μόνος μου. Να μωρέ Τζιμί. Πού είσαι ρε Ζιγρεφκός. Να μου θέλεις. Χαριστά νέα. Επέμαζα με μπέρκι γελάς σήμερα στο σιλούι μας. Ήβρα τη λύση, αυτόματη λύση. Τρρ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 rr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 
Και θέλει να το πανίσει, να κάνει πρεμιέρα να πούμε. Αν τα παιδί είναι αυτόματα, δεν θα μου γνωρίζω. Γνώρισα τώρα, είμαι στο αμπάσατο. Όσο για το όπλο του, πρώτον πράγμα. Πέσαμε να πας στην πίτ. Να μου το πρόβλημα σου. Ο φίλος σου που λαλείς είναι και πρωτάρης και αμείς και εγώ λάω σου τρέμει και ο χέρι του. Άμα έρχεται να σου φουμίζεται ότι κάνει έτσι δουλειές και με το αυτόματα. Ένα σηκώσει τη χώρα, αν είσαι απανορεξής, είναι τα θόρυβον κάμνη. Με μάσαισαι ρε λαρό σου, με μάσαισαι. Ο άνθρωπος μιλά μου εμένα εμπιστευτικά και καθαρά διότι γινήκαμε φίλοι κολλητοί. Δεν τζευκήγες τον τελάλι να το μάθουν όλοι. Όσο για το εργαλείο είδα το. Πρώτον πράγμα. Πόσα θέλει. Τόσα. Είναι να μου δικαθιάζεις τώρα. Ρε, ας είμαι γιατμένος. Τόσα λάλο σου. 5.000 μόνο. Μούχτι. Μούχτι να ξαναπληρώσουμε τον αλώνα. Ρε, 5 λάλο σου θέλει. 5. Μόνον. Μόνον. Καλά, αν τον πιάει αστυνομία και κολλήσει τον πα στον τοίχο και ξεράσει τα ούλα. Κάνω σου τον εγώ καρατή, φίλε. Ο άνθρωπος είναι δικός μου. Μάλαμα. Τσάκος. Καλά να φύγει τσάκος που λαλείς. Γιατί θέλει μόνο 5. Φιλικά. Φιλικά για μένα. Για λόγου μου είπε μου. Α, βάστα. Αλλάσσιδα με. Για καλό. Θα πούμε 10. Α. Θα ακούν του παπά με τα πρόσφορα. Δεν θα πούμε 10. Αφού ο άνθρωπος είπε μας 5. Εμείς να το πούμε 10. Ρε του Τότι και της Φλωράνς. Θα πούμε 10. Α, εντάξει ρε. Ήρθες πόσο σου τώρα. Μέσα. Όχι να το δούμε πρώτα, να τον κουβεντιάσουμε. Α, είσαι το πάνω. Α, καλά. Στα και γύρασαι. Με μάσαισαι ρε, με μάσαισαι. Ένα τα κανονίσω όλο σου. Εσύ ψήσε τους άλλους. Διατάξτε. Έστα. Εγώ είμαι υποσκέψη. Λέτε να τον εμπιστευτούμε. Ρε, αφού λαρό σας είναι τσάκο το παιδί. Δεν μιλώ για το φίλο σου, για σένα μιλώ. Άμα σας σκέψω πάτσους, θα δεις τον ουρανό σφοντήλι. Κύριε Τότι μου, νομίζω ότι τον παρατραβάς. Εδώ πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Ένας για όλους και όλοι για τον καθένα. Και εγώ έχω τις αμφιβολίες μου. Θα χρησιμοποιήσουμε έναν άπειρο, άγνωστο και φίλο τον Τζίμι. Τρίτος είναι το κακό. Μα το διδόκομαι στα ριζόφια, να έχω άδικο ρε. Ένα λεπτό. Δεν πρέπει να είμαστε προκατηλημένοι, παιδιά. Να έρθει ο άνθρωπος να το δούμε και μετά αποφασίζουμε, σιό. Σωστά. Χειρότερο από αυτό το τσάρουκα. Δύσκολο, ναι. Δεν νομίζετε ότι που ζήτησε μόνο 10.000 λίρες είναι ύποπτο? Δεν είναι λίγο λίγες? Κι εγώ δεν είμαι λίγο έγκυος. Ρε, ο ένας θέλει 40 μπολά, ο άλλος θέλει 10 ελία. Εν ήβρεθετε ίσα σου. Κόψε το ρέντζι, μη περίμενε. Είπαμε να κάνουμε λίνη υπομονή. Όπου να σε ενώ του. Να έρθει ο άνθρωπος, κάμετε λίνη υπομονή, είπαμε, σιόρ.
Σωστά, ας μην προτρέχουμε. Τζίμι, για πες μου λιγάκι, ο φίλος σου πώς είναι? Πού το πάεις? Εννοώ το παρουσιαστικό του. Είναι ψηλός, κοντός, παχουλός, λεπτός. Medium. Δε μη σεζόν. Όχι κι άσχημα. Πάω να ανοίξω. Εγώ να ανοίξω που τον ξέρω. Εγώ θα ανοίξω. Ω, περάστε. Μου αρέσει ο Τερί. Εντάξει. Δεν μπορεί να καθαρίσουμε, δεν ξέρει πια δίκο. Σκάσε. Σε σου ζει και λε σου και χαμογέλα. Κύριε Σωτήρη, περάστε, εμείς είστε και είστε όρθιος. Κάτσετε. Περάστε. Λοιπόν, κύριε Σωτήρη, τι κάνετε, καλά? Θέλετε κάποιες πληροφορίες? Ναι. Α, ωραία. Τι πληροφορίες θέλετε? Μα είναι κοφάλαλος. Όχι καλά, είναι παρεξήγηση. Είναι αρέ, να μου πάθεις. Είπε να σου ζω και λέρε. Είπα σου να συμφωνείς. Είναι παρεξήγηση καλέ. Έτσι ενθουσιάστηκε που είδε τη Φλωράνς μας. Καλό, άντε Φλωράνς, κάποιες καρκές. Ω, με κολακεύετε. Ευχαριστώ πολύ. Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Κύριε Σωτήρη, πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε? Θέλω βοήθεια. Μια φωτογραφία του Μακαρίτη και είμαστε εντάξει. Μα αν ήταν Μακαρίτης δεν θα σας καλούσαμε. Σαν να είναι. Άμα να αναλάβω εγώ ότι έγινε εχθές. Μα δεν είναι η πρώτη σας δουλειά. Πώς μπορεί να είμαστε σίγουροι? Κύριε Εδώδη μου, είναι η τύχη του αρχάριου. Σημασία έχει ότι το παιδί έχει όρεξη και εργασία. Πρέπει να δίνουμε ευκαιρία στους νέους. Αχ, πλέον, νέος και ωραίος. Δώστε ευκαιρία στους νέους. Συμφωνώ. Τόπο στα νιάτα. Πραγματικά. Κόψε τώρα, Τζίμι. Λοιπόν, είμαστε όλοι σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Τζίμι. Εσύ θέλει ερώτημα, ρε. Κύριε Τόντι. Αποχή δεν γίνεται. Άντε πάλι. Το πνεύμα της αντιλογίας. Ναι ή όχι, ρε. Θα συμφωνήσω με επιφύλαξη. Λοιπόν, Σωτήρη, είσαι και επίσημα ο σωτήρας μας. Συμφωνεί. Όχι. 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 Το όχι, ρε. Στιεύκο, ρε. Αχ, πλέον, νέος, ωραίος και με αίσθηση του χιούμορ. Αχ, δεν αντέχω πλέον. Έχει την φωτογραφία να ξεπερτεύουμε. Φλωράς, παππού. Τρέχω. Τρέξε. Περιμένει μας ο κύριος Σωτήρης. Να, εδώ έχω ένα άλμπουμ με φωτογραφίες του θείου. Πλάτε. Να αυτή. Μα τόσο νιάνια. Ρε, φέρτε αμύγια σα ρε, μα να τρώει μωρά με αβάμπεσιο. Δεν έχει καμιά πρόσφατη καλέ. Αυτή εδώ, τι ωραίος που είναι εδώ. Ένα κοφτιάκα σαν να στέγει γαλά για θείος, α. Όχι ρε Φλωράτζα, μέσω μαλλιά ακόμα. Άλλη μάνα μου. Αυτή εδώ σας κάνει. Μα σοβαρό μιλάς κυρία μου. Αν φορίζει αγιά και καπέλο. Δώσε νόν κατάλα. Άλλη. Αυτή εδώ τι λέτε? Να μα πούν το. Μα δεν τον βλέπετε. Είναι πίσω από τη γλάστρα με το... Κιόρο. Ναι. Πες ρε για κιόρο ρε Φλωράτζα. Έπρεπε να καλή μάνα μου. Αυτή εδώ σας κάνει. Ναι. Ποιος είναι το υποψήφιο θύμα? Μα δεν τον αναγνωρίζετε. Είναι αυτό στην έβδομη σειρά. Τρίτος από δεξιά ή ένα, δύο, όγδος από αριστερά. Να το. Ρε, αλλά με ρόκολο ρε. Και είσαι άλλο 20 μητά. Αν και γίνεις και δουλειά έτσι ρε. Φίφι ρε, κομπάρε να βρω καμιά να δουν. Έβρεκα μια πρόσφατη ρέντζι. Έτσι τα μέρη. Για να δω. Καλή. Έτσι ρε, ό,τι πρέπει. Μόνο που αυτός δεν είναι ο θείος, αυτός είναι ο πατέρας του στα νιάτα του, ο παππούς. Μα δεν έχει τίποτα πιο πρόσφατες, είναι δυνατόν. Αχ, δεν έχει άλλη πλέον. Ξέρετε, οι φωτογραφίες στοιχίζουν και ο θείος δεν έβγαζε συχνά. Μητσίν το κακό κύριε Σωτήρη μου, αύριο θα του βγάλουμε κάμποσες με την Polaroid. Και θα σου τις φέρει ο Τζίμι. Έγινε. Έγινε. Ως αύριο. Α, τελειώνω. Λοιπόν, κύριε Σωτήρη, δεν μας είπατε. Πότε θα φέρετε εις πέρα στην αποστολή? Πιο τρεις μέρες στο πολύ. Να κοιτάξω πρώτα καλά το σχέδιο μου και να σε ειδοποιήσω. Κατανοητό. Εντάξει, κύριε Σωτήρη μου. Αύριο πάλι. Αχ, πολύ ωραία. Θα τα πούμε αύριο πάλι. Πάντα στο Φλωράντς.
Εμείς να τα πούμε αύριο πάλι. Αύριο, ρε. Έγινε. Ρε. Επί την ευκαιρία θα βγάλουμε το θείο φωτογραφία. Τι θα του πούμε. Να μην έχουμε μια φωτογραφία να τον θυμούμαστε τώρα που είναι ακόμα το σύνουρο. Εσύ είδες την παρέντζη. Να μπορεί. Να θέλουμε μια φωτογραφία για την εφημερίδα, για την κηδεία. Καλά, τούτα όλα είναι καλά, αλλά τι θα του πούμε. Έτσι απλώς καιρού το βγάζουμε φωτογραφία. Εν ανάγκη να το ξέρει, ρε. Τραβούμε τούτα σκρυφά. Α, είναι και πιο φυσικές. Βέβαια. Λέτε να δοκιμάσουμε. Ή είναι καλύτερα να του πούμε ότι πρέπει να συμπληρώσει μια αίτηση για κάτι χαρτιά. Σαν τι χαρτιά. Διαβατήριο, ας πούμε, για τον άλλον κόσμο. Εγώ νομίζω είναι καλύτερα να του πούμε ότι πρέπει να συμπληρώσει μια αίτηση για έναν έκτακτο επίδομα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους συνταξιούχους. Αυτό θα το αρέσει. Να γελάσουν και τα αυτιά του γέρου μες στη φωτογραφία, άμα να ακούσει έτσι πράγμα. Γελά καλύτερα ποιος που γελά τελευταίο, Τζίμι. Ωραία. Πάει κι αυτό. Βρήκαμε τι θα του πούμε. Εκλείσαμε. Τούτη Φλωρεντία που είπε, Μα πόσες φορές να σου το πω. Πήγε να αγοράσει καινούριο φιλμ και πήγε στις Μόνικας να δανειστεί τη φωτογραφική της που είναι καινούργιας τεχνολογίας. Α, καλά. Του τη Μόνικα ποια είναι, είπε μου. Εντζίνη η φίλη της, ρε, η Στραγκάννα, η Πυριλόμαρη. Α, της ίδιας παραλαβήνου η Φλωράνς. Πια στη μια φάκα, είπα στην άλλη. Ρε, εσύ ο Παγιος, σαν να έρχεται. Α. Γεια σας! Καλώς τη! Καλώς τη, Φλωράνς! Δεν ξέρω αν θα πιστέψεις, αλλά χαίρομαι που σε θωρώ. Έφερες φωτογραφική? Τζίμι, κρατάτε και μου. Α. Ξέρεις πώς να τη χειρίζεσαι? Και βέβαια ξέρω. Είμαι τίποτε βλάκας, είμαι χαζή. Εγώ είπα τίποτε, μόνη της τα λάλη. Φλωράνς μου, πήρες και φιλμ. Και φιλμ και έχρωμο και μαυρό άσπρο. Μαυρό άσπρο είναι προτιμότερο, είναι πιο καλλιτεχνικό. Διότι υπάρχει και η καλλιτεχνική φλέβα. Σε μένα υπάρχει. Εσύ, φλέβαν καλλιτεχνική. Από πού και ως πού? Κύριε Τότη μου, είναι φως φανάρι. Κοιτάξτε παρπέτα. Μουζινάσιος Φαγιανάκης. Οι δε παρέες του μέρα νύχτα κυκλοφορά με καλλιτέχνηδες. Όχι ώρα, ρε. Να τη φύγα μπρος. Έλα, υπομονή. Πήγε και η Φλωράνς μαζί του να το βοηθήσει. Να μου να του κάνει, να του βάλει μαλλιά να κάνει χωρισά. Τρίχες, Τζίμι. Το λοιπόν πέντε μου ρε είναι καλό το φως. Πρέπει να βγουν καλές οι φωτογραφίες, α. Λέω ρε είναι καλό να γυαλίζεις η φαλάκρα του. Ένα φως φανάρι. Τζίμι, σοβαρά που σου μιλώ. Πρέπει να πετύχει ο θείος στις φωτογραφίες. Έρχονται. Έρχεται. Έρχεται. Ζει. Και μας καθόδηγη. Να σας ακούσει. Γεια σας παιδιά. Γεια σας θείε. Φιγουρίν είναι ο θείος, είδες το. Είμαι καλός, είμαι καλός. Ένα μας δείξουν και στις Ευρώπας. Καλό, τον πρόεδρο μας δείξουν το σκάφι πέρα στην Ευρώπα και να αντιλουσιάζονται. Ούσου ρε, σοβαρέ του και μια φορά ούλα μπελάρε να δεις. Είμαι ωραίος τότε. Πώς είσαι, πώς, πού σου. Έλα, θείε μου, έλα. Έλα εδώ. Να καθίσεις κάτω από τη φωτογραφία σου. Εδώ. Καλά, δάμε, Μάκη. Ναι, ναι, για μένα καλά, κύριε Σαρό. Καλά, για μένα. Εσύ ο, εσύ όπως το ξυλάγκουρο. Τζίμι, πρόσεχε. Έλα κύριε Σάμα μου, κάτσε. Ναι. Έτσι χαλάρωσε, αγκίδος, χαμογελαστός. Ωραία. Έλα ακόμα μια για να είμαστε σίγουροι. Έτσι, μπράβο. Αγκί. Αυτούς είναι έτσι. Όχι, δεν είναι χρειάζεται. Γιατί ρε, με έναν ψάχνει καλά με έτσι και έτσι. Να είναι και είμαστε τύπο δημοκράτηση, ρε Τζίμι. Μην κακομελετάς. Όχι, όχι, χρειάζεται. Ο θείος είναι αξιοσέβαστον άτομο. Έλα, κύριε Σαββά μου. Σηκώσου του να σε βγάλω και δυο στέκοντα. Στέκοντα. Ναι, ναι, ναι. Μην έτσι για μένα εδώ. Να δω, είναι φαίνεται. Πολλά καλό. Μπράβο, να θωρείς τώρα τη Φλωράνς. Έλα, και να χαμογελάς. Έλα. Γίνεται να θωρώ οπότε αλλού, ρε παιδιά. Δεν βάλω στον άνθρωπο να θωρεί τη Φλωράνς, ρε. Πώς θα χαμογελάς. Ρε Τζίμι, δεν με διακόψει. Πολλά καλά. Καρτόλι μια ρε. Κάνει ρε, κάνει πόσες, έτσι να μοιράζουμε από τα αυτόγραφα. Πού ξέρεις ρε δύο. Αν πάει καλά το σύριαλ, δεν θα προφταίνουμε. Θα μας βουρούν και οι κορούες που πίσω. Ένα σένα που να βουρούν οι κορούες, εμένα να με βουρούν οι σκιάες. Εύκα πόξο ρε Τζίμι, έλα. Έλα ακόμα μια κύριε Σάββα. Ακόμα μια. Ναι, ναι, μην ακίνητο τσιάμε έτσι όπως είσαι πολλά ωραία με το φκιορούι στο πέτο. Πολλά καλά. Που την πούγκα μας τίποτε ρε. Μας θα σε
τρώσω με παιδιά. Όχι, θείε. Έχω μια φίλη που θα μας τις κάνει δωρεάν. Α, μου χτίζει χτί μου να δει. Ωραία. Τράβα ρε μαγιού σε σέλης. Τράβα. Ακίνητος κύριε Σαββαμού. Εδώ να μπεις μου χτίνε, γιατί δεν το μάτι του. Υπέροχο χαμόγελο. Μπράβο, θείε μου. Κόζεται να μας τη ράσει. Ωραία, τη ράσει είναι μόνο ευκάλλη. Κάρτου ρε, ο άρθρος μπορεί να θέλει να το δίνει, δεν μου πίσω να παίξει από πίσω. Να μην ξένος είναι η ράση του. Είναι καλά που λάζεται. Λοιπόν κύριε Σάβα μου, θα βγάλουμε μια καλή τεχνική τώρα. Κάτσε και κύριε μου η ράση σου. Ράση. Ναι. Ράση. Τη ράση σου, ναι. Έμπαιζε το φιόρου, ράση το φιόρου, είναι θαφερή, γύρισε από εκεί. Την καλή τεχνική είπαμε. Καλή τεχνική, κατάλαβα, αφού καλλιτέχνησε όλη η πελή μου. Ούλιος τώρα ένα. Κι άι που τους ηθοποιούς, πιένε στους σκηνοθέτες, πιένε στους... Ένα λεπτό να δω. Ποιε που με σαρεντζίμι. Χαμογέλα κύριε Σάβα. Πάντα να χαμογέλασω ρε παιδιά, αφού εν τη ράση μου να βγάλετε. Έχεις δίκιο, ναι, και χτυμένη ταχύτητα της γλώσσας, κύριε Σάβα. Παρέτα τη γλώσσα, παρέτα τη γλώσσα και βγάλε ρε μαγκιάτε και κουράστηκα, μάνα με κουλιαντηρίζεται πολύ ώρα και ρωνα άνθρωπο. Εντάξει, εντάξει, εδώ ακόμα μια και τέλειος. Τέλειος. Τελειώσαμε. Τελειώσα. Τέλος πάντων, αν και είμαι πολλά κουρασμένος, εν τούτης, θα σας κάνω τη χάρη να βγάλουμε και μια οικογενειακή ούλη μαζί τώρα που είναι ευκαιρία. Θαυμάσια ιδέα. Θα μας βγάλεις εσύ, Μάκη. Αλλή μόνο. Συναχτείτε κοντά στο θείο. Έλα, εσύ κάτσε σε κέντρο, κύριε Σάβα μου. Το επίκεντρο είναι ενδιαφέροντο. Έλα, κύριε Δόντι μου, έμπα μέσα και φαινέσαι ακόμα λίγο. Τζάμε. Άι, στον box, ωραία, λιωτό. Οικογενειακή φωτογραφία του. Έλα, παιδιά, έτσι είναι να ανοίξουμε τι φάλιε τώρα. Λοιπόν, μείνετε ακίνητοι. Έτσι. Τώρα ποτά, έτσι, κύριε Δόντι μου. Μέσα θα χωρίσει τον Τζίμι, αυτό χαμογελάστε. Όταν χαμογελάζει η Φλωράντς, δεν τα κάνω φίλοι. Τζίμι, με διακόπτεις είπαμε, έλα και πολλά ωραία του τίποτα. Έλα πάμε. Πολλά καλά. Έλα ακόμα μια. Αυτό είναι. Μια σπάνια οικογενειακή φωτογραφία. Όλοι μαζί, αγαπημένοι. Σπάνιο ντοκουμέντο, πράγματι. Λοιπόν, Φλωράντς μου, θα πάρεις εσύ το φιλμ. Ναι, βέβαια. Πολύ ωραία. Ορίστε, είναι έτοιμο. Μπορεί να το δείξει με του... Ξέρεις το, για το επίδομα της Ευρώπης. Ρωσε πελτό, ρε. Θα το δω και ένα αυτόματο να μας... Να μπορεί να λέει αυτόματο, να λέει. Όχι, η μηχανή, η φωτογραφική είναι αυτόματη τελευταία τεχνολογία, κύριε Σαββάτο. Α δούμε τα χαίρκα τη. Άντε, εμφανίστε τι φωτογραφίε να δούμε τα χαίρκα τη. Άντε, τι είναι πήγον πολλά. Κατεπήγον. Κάθεστε καλά. Καλά, καθόμαστε. Κάνουμε κουρτουμπέλε. Για τι κουρτουμπέλε, περίμενε τηλεφώνημα από το Σωτήρι. Μη σηκωθείτε, μείνετε εκεί που είσαστε. Καθόμαστε, κύριε Τόνι, μου έλα κόπια σε κάτσε και εσύ. Καλά, λες. Θα κάτσω κι εγώ να πάρω μια ανάσα. Και να σας πω τα κακά μαντάτα. Αχ, άλλη μονό μας, κακό που μας βρήκε. Δεν θα πιστεύετε τα αυτιά σας. Σιγά, κύριε Τόνι, μου είπε τα όλα μονορούφι. Είναι να συνέβη και τίποτε. Αν δεν συνέβη και λέει. Τι έγινε. Ακούτε. Μυστηριώδες έγκλημα έλαβεν χώραν ψες εις την χώρα. Το έγκλημα έγινε τα άγρια μεσάνυχτα με αυτόματον όπλων. Άγνωστος, αγνώστων λοιπόν στοιχείων, εφώνεψε ανυπεράσπιστον γέρονταν. Ο θάνατος ήταν ακαριέως. Το θύμα δεν είπε γρή. Έρωτα κύριε το θύμα, άλλο. Η ταυτότητα του γέρου λαλή, Θεός μακαρίσιτον, παραμένει άγνωστη. Τα κίνητρα επίσης παραμένουν άγνωστα. Καθώς ο γέροντας δεν έπεσε ευτυχώς θύμα ληστείας ή βιασμού. Ευτυχώς που τον ελίστεψαν, είχε ευκεί. Η αστυνομία παρακαλεί όσους τυχόν είδαν ή άκουσαν τίποτε να επικοινωνήσουν το συντομότερο. Οι 10 πρώτοι λαλοί κερδίζουν δωρεά διανυκτέρευση στο τμήμα. Θα δω. Το θύμα ήταν συνταξιούχος μετρίου αναστήματος χωρίς τρίχα στην κεφαλή. Ακούει. Το θύμα ήταν ένας κοινός κέλης. Αυτό όμως δεν σταμάτησε τα δολοφονικά ένστικτα του δολοφόνου που έβαλε χωρίς δισταγμό τα δολοφονικά του σχέδια σε εφαρμογή. Άριστα γύρι. Ακόμα ένας κέλης νεκρός. Πόσους κέλιδες θα θρυνήσουμε ακόμα? Οι αστυνομικοί τραβούν τα μαλλιά της κεφαλής τους.
Προς τι αυτός ο ανώφελος ρατσισμός? Ας διερωτηθούμε λοιπόν όλοι μας. Πού οδηγείται μια κοινωνία που δεν σέβεται τους φαλακρούς συμπολίτες της? Έτσι μη. Λαλείς ρε. Ρε λαλείς να δουλειά του Σωτήρη ρε. Σωστά είχατε τις επιφυλάξεις μου εγώ. Μα καλά ρε δυνατόν με τούτος που με τον Αίδε Κέλλη επικόλλησε του τη χωρί να τσακάρει. Δείξε μου τους φίλους σου να σου πω ποιος είσαι. Κανεί ρε τότε που τα ξέρεις ούλα. Μπορεί να σύμπτωση. Διαβολική σύμπτωση. Παρακαλάτε ένα σύμπτωση γιατί να μπερδέψουμε ένα σχήμα όλοι φαίνεστε μου. Καλά ρε αν ήταν τους δεν ήταν να μας πει ένα τηλέφωνο ρε. Τι ήταν να πει. Συγγνώμη γράψε λάθος. Δεν θα το ξανακάμω. Θα τον πετύχω την άλλη φορά. Ώστε να εγκώσει εδώ σωστό του δεν θα φάει λοπεντέξει. Έτσι θα φύγει και λίγο για δείγμα. Φαλακροχτόνος. Σωτήρης, η σωτηρία σας από τη φαλάκρα. Θέλετε να απαλλαγείτε από τη φαλάκρα, Σωτηρέξ. Ρε Τζίμι, απορώ που βρίσκεις τα αστεία τέτοια ώρα. Τζίμι, οι φωτογραφίες που έδωκες του θείου ρε ήταν καθαρές. Πεντακάθαρες. Θέλω να σου πω ρε, ο θείος σε φαίνεται καθαρά. Ναι ρε Λάλος, όχι να σε περιπέξω. Ειδικά τσίγι που ήταν έτσι γυρισμένη η ράση του ήταν πολλά καλή ρε. Σε πολύ φωτογένεια η ράση του. Κόψε τες λουβάνε ρε Τζίμι. Πλέον, λαλίτσι Φλόραντς. Επιτροπή ενέρχεται. Ο Κέλλης, ο θείος θέλω να πω. Ναι, δεν το βλέπεις. Τι έγινε ρε παιδιά, είστε καλά. Καλά, καλά. Έχει κανέναν καλό νέο η εφημερίδα. Παρατρίχα. Ναι, κατάλαβα. Όπως λέμε, παρατρίχα Κέλλης, παρατρίχα εγκλήτωσε. Έτσι και εφημερίδα. Παρατρίχα να έχει καλά νέα. Δεν πουλάει το ρε παιδιά, ρε κατάλαβα πάλι. Βάζεις το νου σου με τον Τζίμι, θείε. Ας το καλύτερα. Τέλος πάντων, Μάκη μου, εσύ πως ηλίον νου. Πέ μας ήταν που γράφει εφημερίδα, έχει κανέναν νέο καλό. Όχι κύριε Σάβα μου, να μου να γράφει. Το λέω για τον καιρό, για το χρηματιστήριο. Μια που τα ίδια. Εγώ πάντα ελάλουν το Μάκη. Εφημερίδες. Πεταξούμε ένα διάλιασιο. Και εγώ έτσι ελάλω. Ποιος είναι έτσι σίγουρα. Ανοίγω εγώ θεία μου. Κάτσε να ακούσε ρε τούτος. Κάτσε να ανοίξω εγώ. Πέρκει η εμπίζε κανένας άνθρωπος νορμάλ μες στον το σπίτι. Ναι ρε, ναι, όπως είπαμε. Να πω ένα βρύ. Άλλο, να άλλο. Άλλο! Απαράει. Αμάνα μου, φαντάζομαι. Βοήθεια, φαντάζομαι. Τούτος είναι νορμάλ. Καμία σχέση. Θέλεις να πεις κύριε Σάμου όπου είναι κοτσινού είναι δικός σου. Κάτω ρε.